πάνω, πραγματικά δυσκολεύομαι λίγο στο πάτο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Δυστυχώς. Δεν έχουμε μάθει να περπατάμε. Είναι κάτι στην οτροπία μας λάθος. Όμως λάβετε το σοβαρά υπόψη. Δυστυχώς το προεδρικό σχέδιο της πόλης είναι αυτό. Και βάζει έτσι όπως είναι τώρα το άστρος, κάπως έτσι πρέπει να χωνευτείτε. Όπως και εμείς στο ξυλόγαστο. Θα μου απαντήσετε μετά σε αυτό δηλαδή, θα ήθελα. Όσον αφορά αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα προσοχή λίγο στο πάρκινγκ και το δεύτερο που θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω για το Open Mall. Το πρόγραμμα είναι για 30 Open Mall και στα 30 Open Mall είναι και τα 4 υφιστάμενα. Δηλαδή μπορούν να συμμετάσχουν και τα 4 υφιστάμενα για να ολοκληρωθούν. Οπότε τα 30 εκατομμύρια που θα διαδοθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι λιγότερα. Δεν είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο που θα διεκδικήσει ο κάθε Δήμος σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σκλήρο που θα πάρει το 15% για να κάνει το Open Mall. Έτσι. Όμως, θα ήθελα να ξέρετε ότι επειδή πολύ γρήγορα πιστεύω έτσι, θα καλυφθεί, δηλαδή θα υπάρχουν πολλά σχέδια, πολλές πόλεις. Υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο από το Υπουργείο και αυτό σας το λέω να το ξέρετε ότι θα γίνει και δεύτερη φάση. Θα γίνουν και άλλα από την πόλη. Άρα σε πρώτη φάση μιλάμε για 30 και αργότερα ίσως, όχι ίσως, πολύ πιθανό να έχουμε άλλα 30. Κάτι το οποίο και αυτό εδώ δηλαδή σε περίπτωση που δεν καταφέρουν περιοχές από τις δικές μας να ενταχθούν, να μην εγκαταλείψετε. Εμείς είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Θα προσπαθήσουμε έτσι να προωθήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και μικρές περιοχές που το έχουν ανάγκη. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εμένα. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαλλιάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την προσκυνία. Εμένα η πόλη της Μαλλιάδας είναι και έχει και παραλία, έχουμε την παραλία της Βασιλιάδας, την παραλία της Κουρούτας. Και υπάρχει, που πήγαινε 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαλλιάδας. Εμείς το θέμα το Open Mall του κινήτου από την πρώτη στιγμή που μας έχει φτιάξει ο Γεωργός της Πάντας, κοιτάμε και εμείς θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να έρθουμε εδώ, θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα θα δείξω το να συνεργαστούμε το Δήμαρχο είναι δύσκολο, γιατί όταν λέγει ο Δήμος και βοηθήσει ο κυκλοφορείς, δεν βρίσκουν κάτι, γιατί πάντα υπάρχει το εγώ ότι θέλει να το κάνουμε όπως θα πρέπει να φύγει. Πρέπει να το παλέψουμε όσο μπορούμε να περάσουμε ό,τι πρέπει να γίνει, αν και δεν είναι εύκολο. Όταν όμως ξέρετε για το θέμα πάρκι, εμείς πήραμε τα εικόνα που τα οποία στην κέντρο της πόλης ήταν μεγάλο πρόβλημα με τα πάρκι. Πήραμε τα εικόνα τα οποία ήταν άχρηστα, τα πήραμε από τους ιδιοκτήτες τους, με την υπηρεσία που θα τα καθαρίσουμε, ρίξαμε τα χαρτιά του χαλίκι και μπορούμε να υπαρκάρουμε μέσα στο κέντρο της πόλης και δημιουργήσουμε 5 τέτοια πάρκι. Απάντησα στα 6. Πάει να πει ότι πλέον η Ομοσπονδία μένει σε μια άλλη βάση λογική και αν μη τι άλλο, ανυπομονώ του να το κάνουν, γιατί μιλάμε τώρα ότι οι Ομοσπονδίες ψηφίζουν περίπου 8.500 επιχειρήσεις. Και φανταστείτε ότι έχουμε το γενικό πρόβλημα ότι πολλές επιχειρήσεις δεν εγγράφονται στους εμπορικούς συλλόγους. 8.500 επιχειρήσεις. Αν μη τι άλλο, όποιος θελήσει, να σας βάζει δεξιώσει αυτές τις επιχειρήσεις. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιώργο. Ποιος